Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τρίτη διαδικασίες για την ανάδειξη συντονιστή της αναπληρώτριας συντονίστριας και του συντονιστικού οργάνου της νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Άρτας από τα 19 μέλη που εξελέγησαν στις εκλογές της 10ης Μαρτίου. Νέος συντονιστής της νομαρχιακής επιτροπής ανέλαβε ομόφωνα ο Δημήτρης Μπασδέκης, τον οποίο με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα καλωσορίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Μπασδέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σταδιοδρομία. Εγώ το είπα και λίγο πριν και θέλω να το πω και δημόσια, ότι κύριε Μπασδέκη, τόσα χρόνια έχετε και πολιτικό λόγο, αλλά συνήθως όμως ακολουθούσατε, αν θέλετε, κάποια στελέχη, χωρίς ποτέ να φαίνεστε. Ήσασταν αθέατος. Ήρθε η ώρα να βγείτε στο πολιτικό προσκήνιο ή θεωρείτε ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή? Το λέγαμε λίγο διαφορετικά, το γιατί τώρα. Στο πολιτικό προσκήνιο θεωρώ ότι ήμουν πάντα. Επέλεγα ρόλους που μου αναθέτανε και πάντα ήμουν μάχημος και στρατιώτης αυτού του χώρου. Αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως μετά τις εθνικές εκλογές και τις ήττες, τις δύο συνεχόμενες που υπέστη ο χώρος, και επακόλουθες προεδρικές εκλογές στο συνέδριο, θεωρώ και πιστεύω ότι είναι μια περίοδος που έπρεπε και όφελα να πω μπροστά. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα, καθώς βγήκατε μπροστά, τι αναμένουμε γενικότερα, γιατί θεωρώ ότι είστε γνώστης γενικότερα του τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ και θέλω έτσι λίγο να ξεκινήσουμε από την ανάποδη εγώ. Δηλαδή, έρχεται ένας νέος πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης. Στην Άρτα έχουμε ένα ισχυρό πρόσωπο που είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παρά λίγο να τεθεί και αντιμέτωπη σε έναν αγώνα που ως τελικά δεν έγινε για την Προεδρία. Οπότε θεωρώ ότι είναι και μια νευραλγική θέση αυτή του συντονιστή, τουλάχιστον για τον ομό της Άρτας, έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Η Άρτα για ακόμα μια φορά παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, όντως. Όπως και με τα ποσοστά εθνικών, αυτοδιοικητικών εκλογών παλαιότερα, έχει μια ιδιαίτερη θέση στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Οι διαδικασίες που προηγήθηκαν δημιούργησαν όντως κάποιο κλίμα εσωστρέφειας, αμφισβήτησης σε κάποια πράγματα. Ο ρόλος μου μένει αυτός θα είναι. Και ήδη θεωρώ από τις εξελίξεις ότι υπάρχει μια μεγάλη επούλωση πραγμάτων που έχουν συμβεί. Βγαίνουμε πλέον ενωτικά και δυναμικά μπροστά για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Αυτή θα είναι και μία από τις στοχεύσεις τις οποίες έχω. Είναι και μία πρόκληση για σας οι επικείμενες ευρωεκλογές όσον αφορά τη δύναμη, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα ποσοστά που θα είναι καθοριστικά? Θα έχει μια σημασία σαφώς, αλλά θεωρώ ότι αυτό που έχω αναλάβει δεν αφορά μόνο τις ευρωεκλογές. Θέλω να βοηθήσω την οργανωτική ανασυγκρότηση του χώρου σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να βοηθήσω στη συντροφικότητα, στην έμφαση της επαφής μας με την κοινωνία, γιατί οι ευρωεκλογές θα τελειώσουν μετά τις 10 Ιουνίου. Έχουμε αγώνα και συνέχεια και για τις επόμενες μάχες. Mm-hmm. Κύριε Μπασδέκη, το ζητούμενο τώρα εδώ είναι ότι ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, είναι ένας πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό υπόβαθρο μπορεί το επόμενο διάστημα να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση και ο πρόεδρος και ο κύριος Κασελάκης ο ίδιος να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια άλλη εικόνα γενικότερα? Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξει πάλι μια πολιτική την οποία την άσκησε από το 2014 και μετά. Ποια πολιτική, αν θέλετε να γίνετε πιο σαφείς? Την πολιτική για να γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή την πολιτική του να γίνει κυβέρνηση. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναεπανέλθει πάλι με νέα φιλοσοφία, με νέα δεδομένα, να πείσει ξανά τον κόσμο ότι έχει ένα διαφορετικό πάλι αέρα στο προσκήνιο και να πείσει για μία φορά αυτή τη στιγμή σε διαφορετικό επίπεδο όμως τους πολίτες, έτσι. Συμφωνώ.
Γίνεται έντονα μια προσπάθεια εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ να δίνεται η δυνατότητα να μιλάνε τα μέλη. Αυτό είτε γίνεται με την ψηφιακή οργάνωση, είτε με συνεχείς από ό,τι βλέπετε τελευταία κάλπες. Mm-hmm. Μαθαίνουμε και μια κουλτούρα στο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία συνεχόμενων καλπών. Όπως ίσως να ξέρετε, επίσης και οι ευρωβουλευτές μας θα βγουν από μια διαδικασία ξανά εσωτερικής mm-hmm. ανάδειξής τους. Είναι μια πολιτική, είναι μια επικοινωνιακή πολιτική, το να δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, σε όλα τα μέλη μας, να έχουν άποψη που θα δώσει, θεωρώ, μια όθηση, έτσι ώστε και ξανά να υπάρξει εμπιστοσύνη απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και να είναι ξανά κυβερνήσιμο. Mm-hmm. Ξέρετε, είπατε λίγο πριν ότι οι ευρωεκλογές θα είναι ένα πρώτο βήμα, έτσι. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες πολιτικές εξορμήσεις ή εκδηλώσεις, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορεί να είναι στο πλαίσιο των πολιτικών επιλογών και όλων αυτών που θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αργότερα. Αλλά ναι, δεν θεωρείτε πως θα είναι καθοριστικό αυτό? Δηλαδή, μία ψήφος, ας πούμε, θα είναι πολύ χαλαρή στις ευρωεκλογές? Δεν θα είναι κρίσιμη και για το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί για τα επόμενα βήματά σας? Θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Θα παίξει ρόλο και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει ρόλο για όλα τεράσιο, τα κόμματα, για τη χώρα, ναι, αλλά και για την Ευρώπη, αν θέλετε να μιλήσουμε αργότερα, και ίσως για την ευρωπαϊκή κατάσταση. Σαφώς, οι ευρωεκλογές που έρχονται θα αφήσουν ένα πολιτικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Και έχουμε πει και έχουμε τονίσει τι επιδιώκουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές που έρχονται. Που αναλόγως βεβαίως, αυτό λέω, ναι, θα κινηθεί και το επόμενο διάστημα, θα κυλήσει δηλαδή η διαδικασία και το επόμενο διάστημα, δηλαδή, αν ένα ποσοστό είναι διψήφιο, ναι, καλό, πας με άλλον αέρα, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, στις επόμενες διαδικασίες. Αν όμως ένα ποσοστό είναι μονοψήφιο, τότε εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς, τα ζυγίζεις αλλιώς. Ή δεν είναι ανωδικό, ή είναι τρίτο κόμμα, ή είναι δεν πολλά τα. Δεν είναι τόσο ανώδυνο. Συμφωνώ. Το ποσοστό από μόνο του θα πει πολλά. Πολλές φορές όμως και ένα καλό ποσοστό μπορεί να σε οδηγήσει σε μια επανάπαυση και να θεωρήσεις ότι όλα πάνε καλά και πάνε μόνα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και το αντίστροφο, ένα κακό ποσοστό, σαφώς μπορεί να δημιουργήσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να σου δώσει όθηση να πας ακόμα καλύτερα. Να το προσπαθήσουμε με μεγαλύτερο πείσμα, έτσι, λέτε. Ναι. Ναι. Κύριε Μπασδέκη, εσείς τώρα έρχεστε εδώ να αναλάβετε ένα ρόλο σημαντικό για μένα. Ο συντονιστής μιας νομαρχιακής επιτροπής δεν είναι, εντάξει, αναλαμβάνω και σας καλώ όλους και ελάτε να συζητήσουμε. Το προηγούμενο διάστημα οι νομαρχιακές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι ήταν μια χίλιος πτέρνα. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησαν δυνατά και δυναμικά στην ανασυγκρότηση του κόμματος, ήταν ταυτόχρονα και αυτές οι οποίες δημιούργησαν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε μια καθημερινότητα των πολιτών. Πλέον αυτή η ανασυγκρότηση των νομαρχιακών για να έρθετε ή να καθίσετε σε αυτή τη θέση, πιστεύω ότι την πιστεύετε, έτσι. Δεν είναι μόνο μια πολιτική κίνηση η οποία γίνεται. Δεν θα έβαζα κόστος στη ζωή μου και χρόνο να αφιερώσω ακόμα περισσότερο πριν, γιατί ελάχιστο αν δεν το πίστευα. Ναι. Και είναι και σημαντικό, έτσι. Δηλαδή θέλει δουλειά αυτό το πράγμα για να γίνει και δεν θέλει δουλειά μόνο στην Άρτα, θέλει δουλειά γενικότερα στην. Θέλει δουλειά παντού, σε όλες τις νομαρχιακές, σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά για την Άρτα, για την οποία μπορώ να μιλήσω, γι' αυτό σας είπα και πριν, από τις στοχεύσεις μου είναι αυτό. Επαφή με την κοινωνία, γύρωση με την κοινωνία, που να παραδεχτώ ότι την είχαμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια σε ένα μεγάλο βαθμό. Κοινωνικός διάλογος, φαντάζομαι, με όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως σας ενδιαφέρει νεολαία, που πολλοί μιλούν ότι τα τελευταία χρόνια ναι, μεν συμμετέχει πολύ δυναμικά, αλλά σε ένα μέρος πολιτικών εκδηλώσεων. Mm. Κατά τα άλλα, μιλούν ότι υπήρξε και απαξίωση από την νεολαία. Δηλαδή, κάποια στιγμή γύρισε την πλάτη. Στην πολιτική, λέτε, γενικά. Ναι, στην πολιτική, γενικά, ναι. Ναι, επειδή όλοι επικαλούμαστε, όλοι οι φορείς, όλα τα πολιτικοί σχηματισμοί την νεολαία, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το έφυγε και θα γίνει. Οφείλεις με τη διστάση σου, με τη δουλειά σου. Να πλησιάσουν πιο πολύ τα παιδιά. Θα έρθουν, πιστεύω. Κυρίως να έρθουν μόνα τους. Γιατί αν τα προσελκύσεις εσύ, νομίζω ξεκινάς με λάθος τρόπο. Θα έρθουν πρώτα μόνα τους. Βλέποντας όμως αποτελέσματα, βλέποντας κινήσεις, βλέποντας συμπεριφορές. Και τις θέσεις. Σαφέστατα. Αν δεν το. Ναι. Και τις θέσεις. Τις θέσεις γιατί πάνω απ' όλα. Βέβαια. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν. Ακόμα και η επικοινωνία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Για να τα προσεγγίσεις. Βέβαια.
Στο σχολιασμό που είχαμε χθες εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είπα ότι ρεπορτάζ λέει ότι το επόμενο διάστημα ο κ. Κασελάκης θα έρθει στην Άρτα και θα είναι και θεωρώ οι εικόνες θα κάνουν το γύρο της χώρας, γιατί θα είναι μαζί με την κυρία Γεροβασίλη. Όχι ότι δεν ήταν ξανά μαζί, ότι δεν είναι πλέον στο ίδιο κόμμα, εννοείται, αλλά είναι διαφορετικά η φιλοξενία στην Άρτα. Ισχύει και στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου. Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν το αποκλείω, μάλλον το θεωρώ και πιθανό. Ναι. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Η Άρτα είναι προνομιούχος περιοχή για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γνωριστεί από κανέναν. Να πούμε και τα άλλα μέλη που αναδείχθηκαν, κυρία Μπασδέκη, εκτός από εσάς, αναπληρώτρια συντονίστρια, η κυρία Μπρισένιο, έτσι. Και κυρία μέλη Μπρισένιο του συντονιστικού οργάνου, κύριος Γρηγόρης Βλάρας, κυρία Μαρία Βέτσικα, ο κύριος Βασίλης Κατσινέλης, κυρία Νίκη Μανιφάβα και ο κύριος Γρηγόρης Τατσιόπουλος. Ακριβώς. Αυτά είναι τα μέλη. Τα ονόματα που αναφέρατε, βγαίνει και ένα συμπέρασμα, έτσι, άνθρωποι με εμπειρία και νεότεροι άνθρωποι. Ξεκινάμε καλά, θεωρώ. Και σαν ανθρωπογεωγραφία. Μάλιστα. Βαγγέλη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, να ευχηθώ στον κύριο Μπασδέκη καλή τύχη, γιατί χρειάζεται στην πολιτική και καλή επιτυχία. Και ταυτόχρονα καλή επιτυχία. Ναι. Στα νέα καθήκοντα που έχετε αναλάβει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.